Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία που έχει υποστεί τις τελευταίες ημέρες το επιβατικό κοινό με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Μαζί μας ο Κώστας Κετσετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πράγματι, οι ουρές στα εκβατήρια, κυρίως στο μετρό, είναι τεράστιες και μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Ο κόσμος περιμένει εκεί για να εκδώσει τις νέες ηλεκτρονικές κάρτες του ΑΣΑ, οι οποίες αντικαθιστούν τις παλιές κάρτες απεριορίστων διαδρομών, τις χάρτινες κάρτες απεριορίστων διαδρομών που ισχύουν μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, μετά την παράτηση που δόθηκε. Οι ουρές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ακούω, λέει, κόσμος περιμένει μία μισή ώρα. Ξεπερνάει για τη μία μισή ώρα η αναμονή. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τελευταία στοιχεία τα οποία έχουμε μάθει από το Υπουργείο, οι κάρτες προσωποιημένες που λένε, δηλαδή αυτές οι οποίες είναι βεμμένες με τον κατοχό τους, έχουν εκδοθεί γύρω στις 100.000, λίγο παραπάνω από 100.000 κάρτες. Μεγάλος αριθμός, μικρός αν αναλογιστούμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι μηνιαίες κάρτες που έβγαζε ο ΑΣΑ κάθε μήνα ξεπερνούσαν τις 300.000. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει καταφέρει ακόμα να αντικαταστήσει τις παλιές κάρτες με τις καινούργιες. Αυτό σημαίνει ταλαιπωρία. Υπάρχει βέβαια η επιλογή του φακέλου. Τι είναι η επιλογή του φακέλου? Η επιλογή του φακέλου είναι ότι χρειάζεται μια παραπάνω προετοιμασία από τον κάτοχο. Πρέπει να βάλει φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία της παλιάς κάρτας, ένα έγγραφο που να δείχνει το άμκα του και να παραβώσει το φάκελο στα εκβοτήρια ανοιχτό, χωρίς να περιμένει στην ουρά. Και από εκεί και πέρα θα του σταλεί η κάρτα στο σπίτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γλιτώσει κάπως την ταλαιπωρία. Να κλείσουμε λέγοντας ότι αυτοί που πρέπει να βγάλουν προσωπημένη κάρτα, αυτοί που πρέπει να περιμένουν στις ουρές, είναι όσοι φέρνουν να βγάλουν, χρησιμοποιούν κάρτα περιορίστων διαδρομών, καθώς και οι ειδικές κατηγορίες πολιτών οι οποίοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, όπως είναι ηλικιωμένοι ή και βορέα εισιτήριο, βορέα μεταφορά, όπως είναι ηλικιωμένοι, άνεργοι, οι στρατιωτικοί, τα αμαία και πολυτέχνη.